λέτε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Να σας θυμίσουμε ότι βέβαια λόγω της χθεσινής αποφράδας ημέρας της άλωσης της πόλης, το αναγνωστήριο πραγματοποιεί την τρίτη του το τελευταίο καιρό εκδήλωση. Σε ανάμνηση λοιπόν της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, διοργανώνουν ειδική εκδήλωση σήμερα, 7:30 το απόγευμα, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου, που περιλαμβάνει ομιλία από τον αρχαιολόγο Μιχάλη Κουτελά με θέμα θρύλοι, παραδόσεις και τραγούδια της Δρομιοσύνης για την άλωση της πόλης. Η ομιλία θα πλαισιωθεί από μεικτό μουσικό σχήμα της Ένωσης Πολιτών Χώρας υπό τη διεύθυνση του μουσικού Γιώργου Καραφίλη. Και ελάτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε γρήγορα και κάποια άλλα θέματα. Το αφιέρωμα στον Ντομέτριο Στράτος, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι μόνο φόρος τιμής σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, άγνωστο σχεδόν στην ίδια του την χώρα. Είναι γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να μεταδώσουμε με αυτήν την εκδήλωση τις πρωτόγνωρες συγκινήσεις που μπορεί ακόμα να χαρίζει. Με το έργο του «Η Εφηία είναι φύση γενναιόδορη», γεννημένος το 1945 στην Αλεξάνδρεια από γονείς Έλληνες, μετανάστες, απελαθέντες και πάλι μετανάστες στην Κύπρο, θα καταλήξουν το 1962 στην Ιταλία. Διεθνής καλλιτέχνης με σαφή ιδεολογική και κοινωνική τοποθέτηση, συνδιαλέγεται με αυθεντίες της σύγχρονης μουσικής και ποίησης και μας εκπλήσει κυριολεκτικά με τις ερμηνείες των έργων του. Με πίστη και υποταγή στο χάρισμά του που τονωθεί στα όρια μας παρακινεί για την γενεοδορία του, αλλά για την επίστευτη δράση του να ανακαλύψουμε την δική μας μοναδικότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει εδώ η κυρία Θάλια Ιστικοπούλου και βεβαίως μας στέλνει εδώ πιο κάτω τα σχετικά με το αφιέρωμα που θα είναι 7, 8 και 9 Ιουνίου, εναλλακτική σκηνή εθνικής λυρικής σκηνής, κέντρο πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πάρα πολλές σελίδες βέβαια αναλυτικά για τα όσα θα γίνουν, που φυσικά μπορούμε να τα δούμε και τις επόμενες ημέρες, μια που υπάρχει έτσι μπροστά μας αρκετός χρόνος μέχρι τότε, μια ολόκληρη εβδομάδα από το ξεκίνημα. Λοιπόν, και τώρα αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε να μείνουμε στο θέμα του Εσπερινού της Αγίας Τριάδας, διότι εμείς σας δείξαμε τι έγινε και πολλοί κόσμος που ήταν εκεί και πολύ πολύ όμορφα στον Πάνορμο. Όμως η κάμερα του Αλήθεια FM με τον Νικόλα Μαμάκια βρέθηκε στη Χαλή, όπου και στο τέλος ο ίδιος μας δίνει έτσι ένα ωραίο ξεχωριστό μήνυμα με φόντο πάντα το Αιγαίο και τα Ήμια. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε από εκεί, που είναι πολύ όμορφα και κατανοητικά, ένα ακόμη απόσπασμα από την λειτουργία και τον Εσπερινό που έγινε στην περιοχή της Χαλής. Των καινογενιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και τον δούλο σου, αφιλοχείου αρχιερέως, αγνής μοναχής μετά της συνοδείας αυτής, Βαρνάβα μοναχού, και υπηρεγείας θείας βοηθείας των δούλων του Θεού, των προσφερόντων το δώρα ταύτα, Ιωάννου, σε κελαρίου Θανασίου Νικολάου, Αντωνίου Δροσούλας Εκατερίνης, μετά των συζύγων και τέκνων αυτών, η Παπαντής Μαριέτας Αντωνίου Κατίνας Γεωργίου Ιωάννου Μαρία Σάβα Καλλιόπης, Μιχαηλιάνου Εμμανουήλ Αλεξίου Παντελεήμονος Κατίνας Βασιλείου Στυλιανής, Μαρίας Ευδοκίας Γεωργίου Εμμανουήλ Ιωάννου Βαρνάβα, Ραφαήλ Σαβίνας Νικολάου Εμμανουήλ Ζαχαριάνης Μαρίας Μαρίας, Ιωάννου Μαρίας Φανερωμένης Μαρίας, Αναστασίας Εκελαρίου Σάβα, Αυγουστίνο Ιερέως Μαρίας, Ελένης Πανορμήτου, μετά των οικείων και συγγενών αυτών, Θεοφίλους και Ευωφύλακος Νικολάου Καλοπτίνας, Μαρίας Δημητρίου Γεωργίου Νικής Ελένης και Κατερίνης, Ιωάννου Ευαγγελίας Ελευθερίας, Μιχαήλ Μαρίας Ιωάννου Παχωμίου Γαριφαλιάς, μετά των συγγενών αυτών, Βαρνάβα Μοναχού Νομικής Ελένης Διονυσίας Δημητρίου Μαρίνας Γεωργίου Νομικού, Νικολάου Εμμανουήλ Σπυριδούλας Νομικού, Αντζησκεύου Θεμελίνας, Εμμανουήλ Άνης, Καλωτίνας Μαρίας, Ιωάννου Σκεύου Νομικής Εκατερίνης, Ευδοκίας Αναστασίου, Φανερωμένης, Νικολάου Δημητρίου Στυλιανής Δημητρίου Αθανασίου, Δημητρίου Θεοφίλου Γεωργίου Ειρήνης, Σπυρίδωνος Θεοφίλου Εμμανουήλ Γεωργίου Βαρνάβα, Μοναχού Σπυρίδωνος, Νικολάου Εμμανουήλ Πολιτού Ιωάννου Θέμελη Βασίλου Ειρήνης, Μιχαήλ Στυλιανού, Δημητρίου Ιερέως,
Ιωάννου, Αντωνίου, Αντωνίου, Εκατερίνη Χριστεοδόνα, Παναγιώτη, Καριόπη, Κολάου, Εμμανουήλ, Λίντα, Τεμερίνα, με κατονικίον και συνήθων αυτό. Και τα δούλο Εμμανουήλ, Λιονίκη και αδελφών, Κατίνα στέκων και κονών, Μαρία στέκων και κονών, Καλλιόπη, Ιωπεδέκων, Ελευθερίου, Ιωπεδέκων, Μιχαήλ, Ιωπεδέκων, Ελένη στέκων και των Εκών Μαρία, Εκατερίνη Ρεφαηλία, Αντωνία, Μάριο, Νικολάου, Μιχαήλ, Νομική Καρούλα, Συζύγου και των Τέκνων, Αντωνία, Εμμανουήλ, Εκατερίνη Μαρία, Άννη, Ιωάννου, Ιωάννου, Σάβα Μαρία, Εμμανουήλ, Εμμανουήλ, Εφημία, Θεολόγου Μαρία, Γεωργία, Ελευθερία, Ειρήνη, Γεωργία, Εμμανουήλ, Μαρία, Νίκη, Κούλα, μετά των Συζύγων, Τέκνων, Εκείων και των Εκών αυτών, και τον δούλο σου, Παντελεήμονο, Εκατερίνη, Ελένη Μαρία, Μιχαήλ Μαρία, Αντωνία, Παρασκευή, Βασιλείο, Εμμανουήλ, Ανδρέου, Παντελεήμονο, Σαβίνα, Εκατερίνη Μαρία, Σακελαρίο, Ανδρέου, Ανδρέου και τον Ινσίο Σιμαντονίου Μιχαήλ και Καλλιόπη, του Παδολού σου Κατερίνη Αντωνίου, Σακελαρίου Ειρήνη Μιχαήλ Καλλιόπη, Κατερίνη Μιχαήλ Γεωργίου, μετά των συζύγων και των τέκρων αυτών. Όντων θα το προσαρθών των παρακολουθούν των κατανοήσει ψυχή στη θεία και ράν στο γογέν τόστη. Μετά των οικείων και συγγενών αυτών υγεία, θεία βοηθεία και αποκαταστάσεω αυτό. Και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή, εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, ας και παράσιμον το Κύριο κρίνουμε. Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείς Παναχράν και Παναμαμαγής Αυτομητρός, Θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θεών δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήσου προδρόμου και αμυστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και γαλλικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρ Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιάκιμ και Άνης, και πάντως των Αγίων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησε τας ανομίας ημίν,
Άγιε επίσκεψη Κυρίας της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύλ και αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς τα φύνουμε στο φιλέτης ημών. Και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Παρακαλώ, θα βγει δίσκο για τις ανάγκες του Ισκαστηρίου. Ευχαριστώ.
τώρα. Πάρε τις φίλες. Και οι τηγανίτες εδώ, οι παραδοσιακές, περιμένει ακόμα να τις πάρει. Χρόνια πολλά, Νίκη! Του χρόνου και του χρόνου. Σε καμαρώνουμε! Σε αγαπούμε! Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 95. Μπράβο, Νίκη μου! Να ζεις, να σε βλέπουμε! Να σε καλά, Νίκη! Τριχάκονα έχω! Μπράβο, Νίκη μου! Μπράβο! Να σε καλά! Θέλω να πέασα μόρα! Έχω τερνάσια μάρα! Έχω πέασα στο εξωτερικό! Έχω πέασα όμορφα! Λοιπόν, και εσύ εδώ πέρα επιτελείς και εσύ εδώ επιτελείς εθνικό θρησκευτικό έργο. Απέναντι από τα ίμια, τα ελληνικά ίμια. Φυλάμε θερμοπύλες. Ο Θεός μας φυλάει όλοι. Έτσι ακριβώς. Χάρη στο Αγίου Πνεύμα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ο Θεός μας αλλάζει. Το Άγιο Πνεύμα μας αλλοιώνει. Έτσι ακριβώς. Άρα ο Τριαδικός Θεός θα κάνει όλα. Τίποτα εμείς οι άνθρωποι δεν κάνουμε. Έτσι. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ η ώρα είναι 8:20 στην Αγία Τριάδα Χαλής, εδώ στην Κάλυνο, ακριβώς απέναντι από τα ελληνικότατα ίμια μας. Το μοναστήρι αυτό, πραγματικά, όπως είπαν προηγουμένως και ο πατήρ Βαρνάβας, φυλάμε θερμοπύλες. Λοιπόν, εδώ τη μεγάλη αυτή εορτή της Πεντηκοστής, του Αγίου Πνεύματος, ήρθαμε, κόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, συν Θεό, και ήρθε αρκετός κόσμος. Πανέμορφα, το τοπίο δεν το συζητάμε εδώ, είναι πραγματικά ένας παράδεισος, ησυχία απόλυτη, τα ελληνικά νησιά μας εδώ, όπως είπαμε τα ίμια εδώ ακριβώς απέναντι, και δεν ζητάμε εμείς από κανένα τίποτα απολύτως, αλλά να μην πειράζουν τα δικά μας πράγματα, αυτά που αυτοδίκαια μας ανήκουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας βλέπουν, μας παρακολουθάνε αυτή την ώρα από το διαδίκτυο, από τις τηλεοράσεις, στους Καλύμιους, όλους τους Έλληνες, και οπωσδήποτε, όπως λέμε, πάντα θα το λέμε αυτό, στους αγαπητούς ομογενείς μας που βρίσκονται στα πέρατα της Οικουμένης, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στα ευρωπαϊκά κράτη, στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, Ασία, ασιατικά κράτη, στην Αφρική, παντού μας παρακολουθάνε μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, να δώσουμε τις ευχές μας και τους αγαπάμε πολύ τους ομογενείς μας και ευχόμαστε σύντομα να τους δούμε πάλι εδώ στην Κάλυνο, να έρθουν έστω και για διακοπές, να τους δούμε, να τους χαρούμε και να πάνε πάλι στα μέρη τους, και μια στιγμή ευχόμαστε και κάποια στιγμή να έρθουν και να μείνουν και μόνιμα ξανά πίσω στον τόπο τους. Να δώσουμε λοιπόν τις ευχές μας, χρόνια πολλά σε όλους, καλή δύναμη και του χρόνου μας βοήθειά μας η μεγάλη αυτή η μέρα της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Τι με ξεκάζει, τις ανοίγει το στόμα και με βλέπει.